Κωνσταντίνος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων, μαζί μας. Κύριε Φαντή, καλή σας ημέρα. Έχετε μια εικόνα από το ρεπορτάζ και τις πηγές που έχουν μεταφερθεί από το πρωί. Ανοιχτό αγκάθι το Κυπριακό. 20 του μηνός θα βρεθούν και δύο ηγέτες στην Κύπρο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα φαίνεται ότι έχουμε μια ανακοχή. Μας έλεγε πριν από λίγο εδώ ο Σεραφήμ Κοτρότσος ότι είναι τεχνητή ανακοχή αυτή. Κοιτάξτε, δεν θα διαφωνούσα. Δεν είναι στρατηγικού χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, γιατί δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει κάποια προσέγγιση στα ουσιαστικά προβλήματα, ναι, που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Η ατζέντα της Τουρκίας παραμένει η γνωστή ατζέντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό. Άρα, εκτός αν συμβαίνει κάτι το οποίο είναι μακριά από τις κάμερες, η προσέγγιση κρατάει, επιβιώνει, συντηρείται, είναι σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή είναι, αν θέλετε, είναι μια προσέγγιση κορυφής, γι' αυτό και συναντιόνται τόσο συχνά. Έτσι, σε ένα χρόνο μέσα 5 φορές, και θα συναντηθούν και σε λιγότερο από 2 μήνες στη Νέα Υόρκη πάλι 6 φορές. Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτό το μπαράζ των συναντήσεων. Άρα σε συμβολικό επίπεδο και σε επίπεδο κορυφής η προσέγγιση είναι ζωντανή, συνεχίζεται. Προφανώς η λεγόμενη θετική ατζέντα είναι πολύ πιο δυναμική, δηλαδή διμερείς εμπορικές συναλλαγές, εκεί τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα, ο τουρισμός, η βίζα. Η Ελλάδα, καθηγητά, ήταν πάντα υπέρ αυτής της προσέγγισης. Τον Ερντογάν στο παρελθόν τον είχαμε συζητήσει τελείως διαφορετικό. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη στάση του τον τελευταίο χρόνο? Κοιτάξτε, εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα κρύβονται τα πολλά προβλήματα που έχει η Τουρκία στη σχέση της με τη Δύση συνολικά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο συγκεκριμένα, στην οικονομία, που η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει σε μια υφεσιακή, αν θέλετε, σε ένα υφεσιακό καθεστώς. Η Τουρκία έχει απλωμένο τραχανά στη Συρία, στη Λιβύη, έχει προσπαθεί να ισορροπήσει στη σχέση της με τη Ρωσία, μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Έχει τον πόλεμο στη Γάζα, τον οποίο πολύ θα ήθελε να μπορεί να επηρεάσει, αλλά δεν μπορεί καθόλου να επηρεάσει. Έχουν καταρρεύσει σχέσεις της με το Ισραήλ, έχει παγώσει η προσέγγιση της με την Αίγυπτο. Άρα είναι λογικό να μην θέλει ένα ακόμα μέτωπο με την Ελλάδα, στο βαθμό που τίποτα από αυτά τα οποία η Τουρκία θέτει ως ζητήματα και εμείς απορρίπτουμε, δεν είναι πιεστικά. Δηλαδή μπορούν να περιμένουν. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Κοτρότσος αυτό εννοούσε νωρίτερα όταν έλεγε ότι είναι προσωρινό. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή τα ζητήματα θα αναδυθούν εκ νέου, γιατί είναι πραγματικά προβλήματα. Αλλά προς το παρόν είμαστε εκεί. Όσο κατά τη θητεία του Ταγίπ Ερντογάν, ή αν όλα αυτά θα ανοίξουν όταν πλέον ο κύριος Ερντογάν αποχωρήσει. Βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό η επόμενη μέρα στην Τουρκία και είναι κάτι το οποίο ήδη συζητάμε. Ναι, ήδη το συζητάμε. Πάλι όμως μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για τα μεγάλα ζητήματα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι μία αλλαγή φρουράς στην Άγκυρα, δηλαδή μια νίκη της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές, όταν και όποτε γίνουν αυτές, και αν συμβεί, θα σηματοδοτήσει και μια στροφή της Άγκυρας προς τη Δύση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και από αυτό θα εξαρτηθούν πάρα πολλά. Δηλαδή, αν επιταχυνθεί η προσέγγιση, αν η Τουρκία επανέλθει στην Δύση ως ένας αξιόπιστος εταίρος από την επαμφωτερίζουσα στάση που κρατάει τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι αυτός είναι ο άξονας που θα καθορίσει όλα τα υπόλοιπα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αλλά η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ετοιμάζεται, να δουλεύει για το καλύτερο και να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο. Σωστά. Αν δεν θέλεις κάτι άλλο για το... Να πάμε των Σκοπίων. Αυστηρό το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει πλέον στο ΝΑΤΟ ανοιχτά ότι παραβιάζεται η συμφωνία από τους γείτονες. Και δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο τρόπος αντίδρασης περαιτέρω της Ελλάδας. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να καταγγείλουμε τη συμφωνία για τη διγλωσία αυτή που εφαρμόζει η γειτονική χώρα. Ελάτε να σας ακούσουμε. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι. Ξέραμε τουλάχιστον κάποιοι και κάποιες ξέραμε ότι αυτή η συμφωνία έτσι όπως είχε δομηθεί, είχε διαρθρωθεί, έδινε περισσότερα στην άλλη πλευρά από αυτά που έδινε σε εμάς. Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, έδινε παραδείγματος χάρη την ένταξη στο ΝΑΤΟ αμέσως με την υπογραφή. Αυτό πια δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό δίνει ένα εφαλτήριο στα Σκόπια να κινούνται με τον τρόπο που κινούνται, γιατί ξέρουν ότι στον έναν από τους δύο βασικούς στόχους που είχαν όταν εν πάση περιπτώσει συμβιβαζόταν εντός εισαγωγικών στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό το πήραν, δεν μπορεί να αλλάξει σε καμία περίπτωση. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν εντός του ΝΑΤΟ, γιατί κανένας νατοϊκός εταίρος δεν θέλει την αποσταθεροποίηση των Σκοπίων. Ναι. Λοιπόν, άρα το δίλημμα είναι δικό μας. Η καταγγελία, η συνολική της Συμφωνίας των Πρεσπών, προσέξτε, θα είχε ένα νόημα εάν μπορούσαμε να γυρίσουμε στην προτεραία κατάσταση. Αυτή είναι η μεγάλη παγίδα για την Αθήνα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στην κατάσταση πριν. Δηλαδή δεν πρόκειται να βγουν από τα Σκόπια και δεν πρόκειται να ονομάζονται πια πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτά τα χάσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέγαμε αυτά, αλλά δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Λοιπόν, να είστε καλά.